Σήμερα θα γνωρίσουμε δύο ανθρώπους που αποφάσισαν να δημιουργήσουν μία ομάδα, την Google Team, και μέσα από την ομάδα αυτή να αναδείξουν τα πραγματικά βιώματα των ατόμων με αναπηρία στην χώρα μας και όχι μόνο. Είναι ο κύριος Σωτήρης Αραμπατζής, είναι καθηγητής, δάσκαλος ειδικής αγωγής στη Θεσσαλονίκη. Και είναι και ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, συνάδελφός του, στην Κύπρο. Είναι δύο φίλοι οι οποίοι γνωρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο, όπως έχω διαβάσει για την ιστορία σας. Και τελικά κάνατε αυτή την ωραία ομάδα. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ο ένας να πω βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος βρίσκεται στην Κύπρο. Εμείς βρισκόμαστε εδώ από την Πελοπόννησο, αλλά θέλω να ενωθούμε όλοι μαζί και να μιλήσουμε για τα βιώματα των ΑΜΕΑ στη χώρα μας και στην Κύπρο εννοείται. Να δούμε λοιπόν τι προσπαθείτε εσείς να αναδείξετε μέσα από αυτήν την ομάδα και όσες συνεντεύξεις, γιατί εγώ παρακολούθησα κάποιες από αυτές που έχετε ανεβάσει στο YouTube, όσοι θέλουν μπορούν να μπουν στο κανάλι σας και να τις δουν. Ουσιαστικά, οι άνθρωποι αυτοί μιλούν, θα έλεγα, με μια σκληρή γλώσσα, λένε την αλήθεια τους. Έτσι ακριβώς είναι. Μέσα από τις συνεντεύξεις μας προσπαθούμε να αναδείξουμε την αναπηρία και ο κόσμος να εξοικειωθεί με αυτή, όπως πραγματικά όμως είναι η αναπηρία. Εμείς δεν κάνουμε καμία κίνηση για να προσεγγίσουμε τον κόσμο μέσω της λύπησης ή να προκαλέσουμε τον ίκτο. Γιατί η αναπηρία δεν το χρειάζεται. Ο κόσμος με αναπηρία δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να τον αποδεχτεί η κοινωνία, να γνωρίσει πραγματικά όπως είναι με τα θετικά και τα αρνητικά του και να προχωρήσει, να τους αγκαλιάσει και να ζήσουν μαζί όπως έπρεπε να ζούμε όλοι μαζί από την αρχή. Να έρθω σε εσάς, κύριε Ραμπατζή. Πώς σας ήρθε η ιδέα για την δημιουργία αυτής της ομάδας? Και αν θέλετε να μας μιλήσετε λίγο και για τον υπερμαραθώνιο, ο οποίος έγινε για την αναπηρία και ολοκληρώθηκε 9 Δεκέμβρη στην Θεσσαλονίκη, να δούμε τι μήνυμα πέρασε και αυτός. Αρχικά, η ομάδα μας, όπως είπατε και εσείς, είμαστε απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και γνωριστήκαμε στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε σπουδάσει ειδική αγωγή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα τελευταία χρόνια που εργαζόμαστε επαγγελματικά στον τομέα της ειδικής αγωγής, έχουμε γνωρίσει, έχουμε συναντήσει και έχουμε συναναστραφεί με άτομα με αναπηρία, με συγγενείς τους, με φίλους τους. Πάνω σε συζητήσεις, μας εμπιστεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι διάφορα προσωπικά τους θέματα, τα οποία αφορούν πάντα σε συνάφεια με την αναπηρία, και θεωρήσαμε σωστό να αναδείξουμε αυτά τα βιώματά τους και τις εμπειρίες τους σε περισσότερο κόσμο. Και σκεφτήκαμε ότι πιο μέθοδος που θα προσεγγίσει κόσμο είναι το YouTube και το Facebook, το διαδίκτυο δηλαδή, για να καταφέρει ο κόσμος να δείτε πραγματικά, όπως είπε ο Μιχάλης, την αναπηρία όπως είναι. Αρχικά, βασικά θυμάμαι μία συζήτηση που είχαμε με μια μητέρα ενός ατόμου με αναπηρία και στο Αγρίνιο κιόλας, κοντά σε εσάς, που μας έλεγε τόσο ωραία πράγματα που δύσκολα να ακούσεις από κάποιον επιστήμονα ή κάποιον ειδικό όπως είμαστε εμείς. Και θεωρήσαμε ότι πρέπει να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Τώρα, σχετικά με το μαραθώνιο, με τον υπερμαραθώνιο, ξεκίνησε την προηγούμενη Τετάρτη, την Τετάρτη που μας πέρασε, 5 Δεκεμβρίου, από την Ακρόπολη, και κατέληξε, όπως είπατε και εσείς, προχθές ημέρα Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου, στο Λευκό Πύργο. Στο Λευκό Πύργο είχαμε ετοιμάσει μια εκδήλωση υποδοχής για τον αθλητή και την ομάδα συνοδείας. Το μήνυμα που θέλαμε να περάσουμε μέσα από αυτό το υπερμαραθώνιο, μέσα από αυτή τη δράση, είναι πλήρως συνυφασμένο και με το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε ως ομάδα, ως Google Team. Η εξοικείωση της κοινωνίας με την αναπηρία και η αποδοχή, η ανάδειξη της αναπηρίας. Πιστεύουμε ότι το καταφέραμε και το λέω αυτό βάσει των μηνυμάτων που έχουμε λάβει και βάσει των σχολείων που έχουμε λάβει. Θέλω να έρθω σε αυτό, στα καθημερινά προβλήματα, βιώματα να τα πούμε καλύτερα, αλλά και προβλήματα γιατί όντως η Ελλάδα τουλάχιστον στο κομμάτι των υποδομών και στην προσβασιμότητα είναι αρκετά πίσω. Εσείς πώς το αντιμετωπίζετε, τι προβλήματα ακούτε από τα άτομα με αναπηρία, τι είναι αυτό που θέλουν να αλλάξουν οπωσδήποτε για να μπορέσουν να έχουν ίσα δικαιώματα σε
όσα συμβαίνουν γύρω τους, στο κομμάτι της εργασίας, στο κομμάτι των διακοπών, στο κομμάτι του απλά να βγω έξω από το σπίτι μου και να μπορώ να πάω μια βόλτα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι, όπως θα δείτε και στις συνεντεύξεις που μας δίνουν τα άτομα αναπηρία, οι συγγενείς τους και οι φίλοι τους, το βασικότερο που πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία της κοινωνίας, που ουσιαστικά χρειάζονται αυτά τα άτομα την αποδοχή, ούτως ώστε να μπορέσουν να βγουν έξω, να βρουν τη δύναμη δηλαδή, να κυκλοφορήσουν έξω άνετα. Εάν υπάρξει αυτή η αποδοχή, τότε θα διορθωθούν όλα τα άλλα. Δηλαδή, συνήθως αναφέρουμε προβλήματα πρόσβασης, ράμπες και όλα αυτά. Το βασικότερο είναι η αποδοχή από την κοινωνία. Εάν αλλάξει αυτό, θα αλλάξουν και όλα τα υπόλοιπα. Δεν θέλουμε δηλαδή να δώσουμε βάση εμείς σε αυτά τα προβλήματα, ούτε να μιλήσουμε για αυτά. Θέλουμε να δείξουμε ξεκάθαρα την αναπηρία και το σημαντικότερο, να ζητήσουμε από την ελληνική και την κυπριακή κοινωνία, οι οποίες, σωστά είπατε, ότι είναι αρκετά πίσω, αλλά γίνονται σταθερά βήματα, όχι μόνο από εμάς φυσικά, από πάρα πολλούς φορείς. Απλά εμείς είχαμε την τύχη, ίσως, για να ανέβουμε έτσι σχετικά γρήγορα, να μας γνωρίσει ο κόσμος. Οπότε, αυτό που ζητάμε είναι η αποδοχή, τίποτα παραπάνω. Έρχομαι σε αυτό το κομμάτι και της δικιάς σας της συνεννόησης. Δηλαδή, ο ένας είναι στην Θεσσαλονίκη και ο άλλος είναι στην Κύπρο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο να λειτουργήσει μια ομάδα όταν τα δύο βασικά της μέλη δεν είναι κοντά? Γίνεται? Κοιτάξτε, με τον Μιχάλη έχουμε δουλέψει τόσο επαγγελματικά όσο και εθελοντικά μαζί. Πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ανά διάφορες περιόδους, χρονικές περιόδους. Οπότε νομίζω ξέρουμε ο ένας τον άλλον και ξέρουμε τι ζητάμε πάνω στο κομμάτι των στόχων, της στοχοθεσίας, όσον αφορά την Google Team. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό, όσο μακριά ή κοντά βρίσκεσαι με τον άλλον, να έχεις κοινό πλάνο, κοινό σχέδιο δράσης και αυτό που είπα και πριν, η στοχοθεσία. Οπότε έχετε κοινούς στόχους, έχετε ξεκινήσει κάτι πολύ δυναμικά. Εγώ προτρέπω και τον κόσμο που μας ακούει να μπει στο YouTube και να το δει. Το θέμα για το πώς μαθαίνουμε για τα άτομα με αναπηρία και το κομμάτι αυτό της αποδοχής είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ενδιαφέρει τον κάθε έναν από εμάς, όπου και αν βρίσκεται, γιατί είναι δίπλα μας. Και αυτό που πάντα εμένα με προβληματίζει είναι ότι εν δυνάμει για κάποια περίοδο της ζωής μας μπορεί όλοι να περάσουμε μια δυσκολία και να έχουμε κάποιο κινητικό πρόβλημα και να μην μπορούμε να είμαστε μόνοι μας και να τα αντιμετωπίζουμε τα πάντα μόνοι μας. Οπότε αυτό ή κάποιος από την οικογένειά μας. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει, να μην το βλέπουμε σαν κάτι πολύ μακρινό, αλλά σαν κάτι που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και σε εμάς. Έτσι ακριβώς συμφωνούμε με αυτά που λέτε. Αυτό ακριβώς είναι και ο στόχος της ομάδας, η αποδοχή, η εξοικείωση του κόσμου με την αναπηρία, γιατί ακόμη και τα βλέμματα ακόμη που υπάρχουν στο δρόμο, τα διάκριτα, θα θέλαμε κάποτε να σταματήσουν να υπάρχουν. Είναι δηλαδή φυσιολογικό να βλέπεις ένα άτομο με αναπηρία και όταν μιλάμε για αναπηρίες δεν μιλάμε μόνο για κινητικές αναπηρίες, άτομα σε αμαξίδιο φυσικά. Μιλάμε για άτομα με αυτισμό, για τύφλωση, για κόφωση, όλα. Πολλές αναπηρίες δεν φαίνονται. Δηλαδή δεν είναι όλες οι αναπηρίες αυτό που βλέπουμε ένα άτομο σε ένα αμαξίδιο, σε ένα τροχοκάθισμα. Οπότε θα θέλαμε ο κόσμος να γνωρίσει και μερικές λεπτομέρειες γύρω από το χώρο της αναπηρίας, να δει κάποια πράγματα που ίσως δεν γνώριζε και πιστεύουμε ότι θα το καταφέρουμε σιγά σιγά με τη βοήθεια και των συνεντευξιαζόμενων και τη δικιά σας. Νομίζω ότι θα το καταφέρετε. Μέσα λοιπόν από τις συνεντεύξεις των ατόμων αυτών γνωρίζουμε και εμείς περισσότερα για την καθημερινότητά τους. Ο αγώνας αυτός από την Αθήνα έως και τη Θεσσαλονίκη ήταν χαρακτηριστικός και της δυναμικής σας, γιατί όντως πήγε πάρα πολύ καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στο έργο σας. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για την φιλοξενία. Να είστε καλά.